Έργος Θανάσης Δημόπουλος δοκιμάζει. Βλέπω εδώ μια αγγελία που έχετε για... Εδώ είμαι στον ΟΑΕΔΑ απ' έξω. Ζητούνται άτομα για Ελλάδα και εξωτερικό. Ναι. Τι ακριβώς είναι αυτό? Για... Εσείς θα μου πείτε τι δουλειές υπάρχουν και τι ακριβώς λέτε για Ελλάδα και εξωτερικό. Δεν έχουμε ακριβώς κάποιες συγκεκριμένες δουλειές. Εμείς έρχεσαι... Αφήνετε στοιχεία για ό,τι άλλο χρειάζεται. Ναι. Και όταν έχουμε κάτι από το εξωτερικό, θα σα το πούμε. Ανάλογα, τι θέλετε κι εσείς. Τι να είναι, τίποτα, δεν τα ακούσετε τι είναι. Τι είναι, ελάτε από εδώ, αφήστε στοιχεία και θα σα βρούμε δουλειά, λέει. Όσο μεγαλώνουν οι ουρές των ανέργων, όσο μεγαλώνει η απελπισία τους και η ανάγκη τους για ένα μεροκάματο, τόσο αυξάνονται, μας λένε οι άνεργοι και καταχωρήσεις σαν αυτές. Μου έχει τύχει να γράφουν εισόδημα μέχρι 1.100 και να δίνουν μόνο 240 ευρώ. Δηλαδή, τι δουλειά ήταν? Σε τηλεφωνικό κέντρο που είχε. Και τι έγραφε στο αυτοκόλλητο, στο φυλάδιο? Στο αυτοκόλλητο έλεγε μπόνους ως 1.500 ευρώ, μισθός που ξεπερνάει τα 2.000. Την έρευνα για τους Έλληνες οι οποίοι λόγω κρίσης μεταναστεύουν σε γειτονικές χώρες συνεχίζει απόψε η εκπομπή 360 μοίρες με την Σοφία.